Πρώτον, έχω την τιμή απόψε να κάθομαι ανάμεσα σε τρεις προέδρους. Τον κύριο Αϊφιεράκη που είναι σχεδόν 20 χρόνια στο Επιμητήριο Ηρακλείου μαζί με τη δικούσα που έκανε από το 98. Δίπλα μου έχω τον κύριο Καρκανάκη που είναι 8 χρόνια πρόεδρος στην Όδη Ηρακλείου και παραδίπλα έχω τον κύριο Κομαντάκη που είναι και αυτός 20 χρόνια στον Εμπορικό Σύλλογο Ηρακλείου. Εγώ είμαι πρωτάρης ακόμα, αλλά είναι μεγάλη τιμή για μένα. Θα ήθελα να σας πω ότι το Επιμητήριο για Όλους, ο τίτλος τα λέει όλα. Ξεκινήσαμε με μια μικρή ομάδα φίλων και συνεργατών και φτιάξαμε ένα όμορφο ψηφοδέλτιο, από ό,τι λένε η κοινή γνώμη, δυναμικό, χωρίς πείρα και όλοι οι άνθρωποι είναι νέοι επαγγελματίες, όρεξη για δουλειά, το οποίο να σας πω και κάτι πάνω στο ερώτημα που μου είπατε, πιστεύω ναι, δεν γίνεται ναι. Αν βλέπετε ότι στα χρόνια της Προεδρίας του κυρίου Αϊφιεράκη, οι σύμβουλοι, οι μισοί, είναι, όχι οι μισοί, να μην πω το, από τα 100 άτομα, οι 20 είναι μόνιμοι. Αυτοί οι 20 θα δείτε πάλι ότι αυτοί θα κυβερνούν πρώτοι. Και εμείς δεν έχουμε κανένα τέτοιο, κανένα που να ξέρει τα μονοπάτια του μαζέματος των ψήφων, κανένα που να ξέρει τις ΑΕ και στο δικό του ψηφοδέλτιο τα 3/4 δεν το γνωρίζουν. Δεν γνωρίζουν ότι ψηφίζουν με εξοδοτής η ΑΕ. Αν ρωτήσετε ένα υποψήφιο του κυρίου Αϊφιεράκη, το είπαμε στο δικό μου ψηφοδέλτιο, δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι αυτά τα κόρπα που κάνουν και παίρνουν πρακτικά δέλτα σίγμα και κατεβαίνουν και ψηφίζουν σε εκλογές. Θα το δείξουν μετά αναλυτικά, γιατί τώρα θα έχουμε και ευθύνες. Θα πέσουν χρηματικά πρόστιμα για αυτούς που δεν είναι μέλη ή ανώτερα στελέχη στα δέλτα σίγμα των ανωνύμων εταιριών. Πάνε οι παλιοί, κάνουμε ένα πρακτικό, βάζει τα ονόματα φίλων και συνεργατών χωρίς να έχουν καμία μα καμία σχέση με την ΑΕ. Και ξέρετε και κάτι, κύριε Μανώλη, 1129 ανώνυμες εταιρείες είναι τώρα γραμμένες στον εκλογικό κατάλογο του Επιμητηρίου Ηρακλείου. Το Επιμητήριο για όλους τέτοια κόρπα δεν τα κάνει. Και θα τοποθετηθώ και μετά γι' αυτό. Μισό λεπτό όμως, γιατί εγώ οφείλω αυτή τη στιγμή. Ανάμεσα άλλη ήταν η ερώτηση, έτσι. Να σας θέσω, επειδή λέτε για κόλπα. Γιατί πρέπει να μιλήσουμε κι εμείς. Βεβαίως, κύριε Αϊφιεράκη, αν θέλετε μπορείτε και να παρέμβετε. Τι εννοείται κόλπα, θεωρείτε ότι εδώ διαμορφώνεται, ας πούμε, ένα σκηνικό για να επηρεάσει ένα εκλογικό αποτέλεσμα στο επιμελητήριο? Αυτό τουλάχιστον αντιλαμβάνομαι εγώ έτσι όπως σας ακούω. Μάλιστα. Μάλιστα. Έχω παραδείγματα, τα έχω γραμμένα εδώ, θα τα καταθέσουμε. Όχι εδώ. Εκεί που πρέπει. Πού θα τα καταθέσουμε? Έχω εταιρείες. Θα δούμε. Θα δούμε αύριο με το νομικό μας σύμβουλο. Θα δούμε. Ήδη κάναμε ένα αίτημα στην Εκλογική Επιτροπή να επιληφθεί του θέματος, διότι υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες από το μήνα Ιούλιο. Συγκεκριμένες ΑΕ. Καταγγελίες υπάρχουν. Όχι, καταγγελίες σε μένα. Καταγγελίες σε μένα, όχι σε σένα. Α, σε εσάς. Σε μένα, πρόεδρε. Είστε ένα άλλο επιμελητήριο εσείς, δηλαδή. Όχι, σε μένα. Σαν επικεφαλής. Α, σαν επικεφαλής, μάλιστα. Ναι. Πήγανε να βρω τον κύριο Δασκαλάκη ΑΕ να μας ψηφίσει. Γιατί δεν τις αναφέρατε αυτές τις καταγγελίες? Θα τις αναφέρω. Όχι, να τις αναφέρετε, να τις αναφέρατε γέρος στο επιμελητήριο. Πού πήγα σήμερα να πάρω την κατάσταση. Υπάρχει μια εκλογική επιτροπή. Υπάρχει μια εκλογική επιτροπή. Αυτή τη διαδικασία των εκλογών. Το έκανα και με γράφος, ορίστε. Θα προσκομίσω το έγγραφο στην εκλογική επιτροπή. Ωραία, δεν σας ικανοποιεί η απάντηση? Όχι, ξέρετε, δεν με ικανοποιεί. Ξέρετε τι είχαμε σήμερα απάντηση από την εκλογική επιτροπή? Και να πούμε και ποιοι είναι στην εκλογική επιτροπή μετά, κύριε Δασκαλάκη. Πότε θα διαμορφώνονται. Θα ήθελα καταρχήν, κύριε Περτού, θα τα πούμε όλα. Δεν νομίζω όλα ότι θα τα πούμε, το δεν θέμα... Ναι, λεπτό. Μόνο αλήθειες όμως, ναι. Έτσι. Μα δεν νομίζω μόνο ότι κανείς θα πει ψέματα. Από μένα μόνο αλήθειες. Μα δεν νομίζω ότι κανείς θα πει ψέματα εδώ, κύριε Βερτούδο. Θέλω να είμαι σωστός απέναντι και στους τέσσερις σας. Όμως, οφείλω να κάνω ερωτήματα πάνω σε θέματα τα οποία ο κόσμος που αύριο θα κληθεί να ψηφίσει στο επιμελητήριο πρέπει να γνωρίζει. Βεβαίως. Τι εννοείται για έγγραφα τα οποία ζητήσατε, παραδώσατε? Εγώ εδώ αντιλαμβάνομαι ότι
αφήνεται κάτι να εννοηθεί. Και δεν θέλω να υπάρχει κάτι να είναι στον αέρα. Θα είμαι πολύ ξεκάθαρος. Ακούστε. Ακούστε. Έκανα ένα. Πρώτα συνεδριάσαμε εγώ, ο κύριος Αγιφιαράκης, ο κύριος Καρκανάκης, για να πάμε ήπια στις εκλογές ομαλά. Γιατί εδώ είναι εκλογές επιμελητηρίου, δεν είναι εκλογές με κόμματα και δήμους και αυτά. Εδώ είναι επιχειρήν. Είναι όλοι επιχειρηματίες του νομού. Προσέξτε. Πήγα λοιπόν στη διακομματική, ας την πούμε έτσι, που κάναμε εμείς. Εγώ έχω επιχειρηματικό λόγο, δεν έχω πολιτικό, κύριε Δασκαλάκη. Λοιπόν, και πήγαμε εκεί, ο κύριος Κουμαντάκης έλειπε. Στο Ρέθυμνο δεν ήρθε. Συνεδριάσαμε τρεις. Μου επικαλούνται, ζητάω από την Επιτροπή τη βραδιά που θα ανοίξουν οι κάρπες. Να είναι. Ένα σε κάθε κάρπη. Τίμια πράγματα. Αυτό είναι το επιμελητήριο. Συγγνώμη, όχι, όχι τώρα, για το έγγραφο, γιατί θα το διαβάσω. Το έγγραφο να το δει. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα που ασχολείται. Όχι, θα τα ακούσει όλα εδώ, πρόεδρε. Τι να ακούσω τώρα. Θα τα ακούσει όλα. Το κόσμο είναι να ακούσει. Δεν ακούσω εγώ. Εγώ τα έχω ακούσει από σένα επανειλημμένο. Ναι. Αλλά αν κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Θα τα ξανακούσει εδώ ο κόσμο. Αν κάνουμε, υποβαθμίζουμε το επίπεδο τη συζήτηση. Όχι, δεν το υποβαθμίζουμε, παρακαλώ. Με συγχωρείτε, εγώ σε μια τέτοια συζήτηση θα μου επιτρέψετε να μην συμμετέχω. Να μην συμμετέχω. Σα παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Κύριε Περτούδο, ολοκληρώνω το πολύ γρήγορα είναι, για να κάνουμε κύριε Αγιφιαράκη. Αν είναι να μας παταλήσουμε το χρόνο μας γι' αυτό, επιμελητήριο για όλους, κύριε Δασκαλάκη. Όχι, κύριε Αγιφιαράκη, μισό λεπτό. Δεν μπορώ όμως να φημώσω. Προσέξτε, κύριε Δασκαλάκη, λέμε επιμελητήριο για όλους. Μου είπατε ο τίτλος που είναι επιμελητήριο για όλους. Ναι, ολοκληρώνω σας παρακαλώ. Το επιμελητήριο για όλους θέλει πεντακάθαρες διαδικασίες, τίμιες λύσεις και τη βραδιά των εκλογών. Και στην κάρτα, προσέξτε. Λέμε να ελεγχθούν επισταμμένως στην Εκλογική Επιτροπή. Να ελεγχθούν επισταμμένως οι δηλώσεις υπόδειξης εκπροσώπων από τις ΑΕ, ώστε οι οριστέντες ως εκπρόσωποι να είναι είτε μέλη του ΔΣ είτε ανώτερα διευθυντικά στελέχη της ΑΕ, ό,τι λέει ο νόμος. Η διασφάλιση της παραπάνω ιδιότητας θα διαφυλάξει τη μη αλλίωση του εκλογικού καταλόγου. Θεωρούμε δε σημαντικό τον έλεγχο, καθώς έχει υποπέσει την αντίληψή μας ορισμός ως εκπροσώπων ατόμων τρίτων προς ορισμένες εταιρείες. Και μόνο σκεφτικό, τον έλεγχο του εκπροσώπου και της ψήφου του. Μισό λεπτό. Όχι, μισό λεπτό, κύριε Βερτούδο. Πέστε μου. Οφείλω αυτή τη στιγμή να δώσω το λόγο στον κύριο Αγιφιαράκη για να απαντήσει σε αυτό που λέτε. Είναι ο σημερινός πρόεδρος του επιμελητηρίου. Κύριε, σας ζητάω συγγνώμη, αλλά θέλω. Βεβαίως θα μιλήσετε. Θέλω όμως να αποκαταστήσω. Θα σας πω κάτι. Εδώ φέρνει ο κύριος Βερτούδος, είχε μια περιπέτεια πέρασε πραγματικά η οποία ήταν. Δεν έπρεπε να συμβεί. Δεν έπρεπε να συμβεί. Αλλά δεν φταίμε εμείς. Λοιπόν, και δεν φταίει το επιμελητήριο. Λοιπόν, έρχεται τώρα να φέρει θέματα τα οποία απασχολούν τη. Δεν θα πάμε όπου θέλετε. Είπε ο κύριος. Εντάξει, ωραία, εσείς το είπατε. Λοιπόν, είναι θέματα που ασχολούν αποκλειστικά την Εκλογική Επιτροπή. Λοιπόν, η Εκλογική Επιτροπή, εμείς δεν μιλήσαμε κατά τη διάρκεια αυτή, ό,τι γινόταν στο επιμελητήριο, καλός ή κακός, αλλά όταν έρθει η ώρα θα μιλήσουμε και γι' αυτά. Λοιπόν, αυτά τα οποία λέει τώρα ο κύριος Βερτούδος αφαιρούν αποκλειστικά την Εκλογική Επιτροπή. Άρα σημαίνει δεν την εμπιστεύεται την Εκλογική Επιτροπή. Γι' αυτό βγαίνει λοιπόν εδώ και καταγγέλει κάποια πράγματα και λέει κάποια πράγματα. Κύριε τα οποία Δασκαλάκη, δεν έχουν. Να τελειώσω. Δεν γνωρίζει ο κύριος Αϊφιαράκης. Λοιπόν, ο κύριος όμως Βερτούδος. Ότι έχω πάντηση της Εκλογικής Επιτροπής απόψε. Ο κύριος δεν Βερτούδος, το ξέρει ο κύριος Αϊφιαράκης. Ο κύριος Βερτούδος όμως έκανε δεκτό αυτή την απάντηση που του έδωσε η Εκλογική Επιτροπή. Έτσι, είναι καλυμμένος. Όχι για την προηγούμενη περιπέτεια. Άρα και την εμπιστευόσαστε. Εδώ τώρα, την εμπιστεύομαι. Και τι, γιατί κάνετε. Γιατί θα πάμε αλλού, μας άνοιξε το μονοπάτι που να πάμε. Εκλογική Επιτροπή. Λοιπόν, κύριε Δασκαλάκη, να συνεχίσω και να το κλείσω. Όχι, όχι. Η απάντηση, να το μάθει και ο κύριος Αγιαράκης που ξέρει. Η απάντηση της Εκλογικής Επιτροπής απόψε ήταν ότι αυτοί δεν μπορούν να ελέγξουν. Τη στιγμή που υπάρχει γλύσο της υπογραφής των ΑΕ, δεν μπορεί μόνο το γεμί του επιμελητηρίου. Και ξέρετε ποιος είναι ο προϊστάμενος στο γεμί, αυτός μόνο μπορεί να το ελέγξει. Ο προϊστάμενος λοιπόν του γεμί δεν μας δίνει απόψε ούτε ποιοι θα ψηφίσουν εκπρόσωποι. Πήγα το μεσημέρι, δεν τα δίνουν τα έγγραφα. Ούτε αύριο θα είναι έτοιμα. Τις λέω το Σάββατο θα είναι έτοιμα το μέρο των εκλογών. Μου είπα θα δούμε. Μάλιστα. Προσέξτε. Εμείς ξέρουμε τι ακριβώς. Όχι, όχι, κύριε Βερτούδο. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Πρέπει να δώσω το λόγο και στους άλλους. Τώρα τελείωσα. Λοιπόν. Θέλω να απευθώ σε όλους τους επαγγελματίες που έχουν ΑΕ στο νομό
να βγουν και να πάρουν, αν δεν είναι οι ίδιοι, όπου τη λέει ο νόμος. Διότι θα πέσουν μεγάλα προστήματα από τον ΕΦΚΑ, από το ΕΡΓΑΝΙ, θα βρούμε ποιοι δεν είναι ασφαλισμένοι. Τρομοκρατείτε τις επιχειρήσεις τώρα. Εσείς τρομοκρατείτε τις επιχειρήσεις. Το έντυπο ποιο είναι, κύριε παρακαλώ. Αυτό είναι το έντυπο. Θέλετε να βάλετε πρόστιμα στις επιχειρήσεις. Να βάλω, άμα είναι παράνομος, ναι, να μπει. Ωραία, εντάξει. Όταν πάει να ψηφίσει ο υπάλληλος, ο νοσοκόμος στην εταιρεία σας, ναι. Λοιπόν, βεβαίως θα μπουν προστήματα. Κύριε, θα μπουν προστήματα σε αυτούς που δεν έχουν δικαίωμα. Κύριε Βερτούδο, θέλω να σεβαστείτε λίγο και το χρόνο των άλλων συνυποψηφίων σας. Κύριε Καρκανάκη, έρχομαι σε εσάς. Τώρα, εγώ θα σας θέσω το ερώτημα για την επιμελητηριακή σύμπραξη. Δεν ξέρω όμως αν θέλετε να τοποθετηθείτε και σε όλα αυτά που ακούστηκαν. Νομίζω ότι πρέπει. Αλλά νομίζω ότι είναι συστητική η απάντησή μου, κύριε Σκαδάκη. Η απόφασή μου να συμμετέχω σε μία ακόμα εκλογική διαδικασία πραγματικά προέρχεται μέσα από ένα αίσθημα ευθύνης για την προάσφυση ακριβώς του κύρους του επιμελητηριακού θεσμού, ο οποίος βάλεται πανταχώθεν. Είτε από άγνοια, είτε από διαδικασίες υποβαθμίζεται και αυτό δεν είναι σωστό. Υπηρετώ τον επιμελητηριακό θεσμό 18 ολόκληρα χρόνια. Πρόεδρος της ΝΟΔΕ που ανέφερε ο κύριος Βερτούδος, είμαι 5 χρόνια, όχι 8. Και έχω ολοκληρώσει τη θητεία μου, έχω ολοκληρώσει, δεν είναι τετραετίες, είναι διετίες. Έχω ολοκληρώσει τη θητεία μου στην συγκεκριμένη θέση με τιμή. Από εκεί και πέρα αποφασίσαμε να, ως παράταξη, έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια από το 2017 με όραμα στο οποίο συμμετείχε και ο κύριος Βερτούδος τότε, ως μέλος της παράταξής μας και με επικεφαλής τον κύριο Μελισσίδη. Η παράταξη αποφάσισε μετά από πρόταση του κύριου Μελισσίδη, ο οποίος για επαγγελματικούς λόγους δεν μπορούσε να συνεχίσει ως επικεφαλής και με εξέλεξε ως επικεφαλή της συγκεκριμένης παράταξης. Με συγκεκριμένο... Σώδες στο δαχτυλίδι ο κύριος Μελισσίδης. Κανένα δαχτυλίδι εδώ. Αλήθεια, στα παρόν πρότεινε. Καμία δημοκρατική διαδικασία δεν έγινε. Ότι βρήκε. Πώς δεν ορίζω βρήκε, στη θέση μου τον Βαγγέλη τον Καρκανάκη. Λέτε ψέματα. Όχι. Λυπάμαι, λέτε ψέματα. Λυπάμαι, είπε όχι. Προτείνω ως ικανότερο τον κύριο Καρκανάκη. Και τι ψήφισε κανένας. Ψήφισε κανένας, Βαγγέλη. Είπες ότι αν εγώ μπω σε ψηφοφορία θα πάρεις 13-0 και δεν μπαίνω σε ψηφοφορία. Γιατί τους είχες πιάσει πριν 6 μήνες. Όλοι μιλημένοι. Όλοι μιλημένοι είναι. Όλοι εναντίον σας είστε. Κύριε Βερτούδο, δεν είστε ο Βασιλάκης Καΐλας. Συνεχώς αυτό το πράγμα τώρα. Όλοι είναι εναντίον σας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θα κοροϊδεύω με τον κόσμο. Μα αυτό κάνετε. Αυτό κάνετε. Ενδιαφέρει τον κόσμο και αυτό. Σωστό είναι αυτό. Δεν το ενδιαφέρει. Αίσθημα ευθύνης για τον κύριο. Κύριε Καρκανάκη, συνεχίστε. Αποφάσισα να διεκδικήσω τη θέση του Προέδρου και μπορώ να σας διαβεβαιώσω, όχι ως αυτό σκοπό, αλλά επειδή ένα από τα μειονέκτημα του επιμελητηριακού θεσμού γενικότερα είναι προεδροκεντρικός θεσμός και αυτό πρέπει να αλλάξει. Η Προεδρία είναι το εργαλείο για να μπορέσει να υλοποιηθεί το όραμα, τα σχέδια και οι προτάσεις που έχουμε ως επιμελητηριακή σύμπραξη. Έχουμε συγκροτήσει ένα ψηφοδέλτιο 120 υποψηφίων συμβούλων από όλους τους επαγγελματικούς κλάδους, από όλα τα γεωγραφικά δημιαρίσματα του νομού Ηρακλείου, άνθρωποι οι οποίοι έχουν δώσει δείγματα γραφής τόσο στην επιχειρηματική τους και στην επαγγελματική τους δραστηριότητα, όσο και στην τοπική κοινωνία, και άνθρωποι νεότεροι, νέοι επιχειρηματίες, με φρέσκες ιδέες, με όρεξη για δουλειά, με διάθεση προσφοράς. Και βέβαια ένα πολύ μεγάλο αριθμό εκπροσώπων της γυναικείας επιχειρηματικότητας, στην οποία δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία και βαρύτητα. Έχουμε καταθέσει συγκεκριμένο πρόγραμμα με συγκεκριμένες προτάσεις πολύ νωρίς, για το οποίο είναι ούτως ή άλλως επικαιροποιημένο του προγράμματος και των προτάσεων που είχαμε καταθέσει και το 2017, τις οποίες είχε στηρίξει και ο κύριος Βερτούδος τότε μαζί στην ομάδα μας, και συνεχίζουμε με επικαιροποίηση των προτάσεών μας αυτών για ένα επιμελητήριο ανοιχτό, δημιουργικό, αποτελεσματικό, έναν σύμμαχο των επιχειρήσεων, αλλά ταυτόχρονα και έναν φορέα ο οποίος θα μεταμορφώνει συνολικά την τοπική κοινωνία. Γιατί η επιχειρηματικότητα, κύριε Δασκαλάκη, έχει να κάνει με την τοπική κοινωνία γενικότερα. Και θέλουμε επιχειρήσεις οι οποίες όχι απλά θα ευημερούν, αλλά η ευημερία των επιχειρήσεων θα είναι αντίστοιχα και ευημερία για την τοπική κοινωνία. Κύριε Κουμαντάκη, επιμελητηριακό άλμα.
Και θα κάνω έτσι έναν λεκτικό συγγυρμό με τον τίτλο. Άλμα σημαίνει ότι έρχεστε να διεκδικήσετε το επιμελητήριο για να το βγάλετε από τη στασιμότητα. Κύριε Δασκαλάκη, αυτό το άλμα σηματοδοτεί την αλλαγή μιας άλλης πορείας, ένα άλλο επιμελητήριο. Εγώ έχω υπηρετήσει το επιμελητήριο 23 χρόνια σε εποχές που το επιμελητήριο το σεβόταν όλοι. Ήταν σε εποχές που η επιχειρηματικότητα όχι μόνο σεβόταν το επιμελητήριο, αλλά επιδεχόταν και μεγάλες πολιτικές του επιμελητηρίου. Τώρα δεν το σέβεται. Αυτό είναι το κύριο Κουμαντάκη. Μη με διακόπτεις. Και είπαμε, να η επιχειρηματικότητα επιδεχόταν πολιτικές, οι οποίες πολιτικές είχαν και δραστικότητα που είχαν αποτέλεσμα, γιατί πηγαίνανε και πάνω στους ανάλογους που έπρεπε να πάνε και είχαν αποτέλεσμα, αλλά και ταυτόχρονα άνοιγε δρόμους για πολλούς επιχειρηματίες, ειδικά την εποχή εκείνη που υπήρξε μια διαδικασία η οικονομία μας για να μπει στην διαδικασία ανάπτυξη. Κάντε το πιο συγκεκριμένο. Τα τελευταία 14 χρόνια του επιμελητηρίου. Κάντε το πιο συγκεκριμένο, ποια εποχή, τελευταία, ποια εποχή μιλάτε. Τα τελευταία. Πριν 23 χρόνια. Τα τελευταία. Εντάξει, όχι, να ξέρουμε κι εμείς. Να συγκρίνουμε. Είμαι διακόπτης, άνθρωπε. Να έχουμε στοιχεία. Σε παρακαλώ, είμαι διακόπτης. Κύριε Κουμαντάκη, μισό λεπτό όμως. Κάνουμε ελεύθερο διάλογο. Δεν θέλω να. Λοιπόν, τα τελευταία 14 χρόνια, έτσι, το επιμελητήριο έχει μπει σε μια άλλη πορεία, μια, αν θέλετε, αβελτηρία, μια πορεία αντιπαραγωγικότητας και αντιδραστικότητας. Και αυτό οφείλεται ότι το επιμελητήριο δεν παρήγαγε πολιτική. Το επιμελητήριο σε κάποια δεδομένα τα οποία εφαρμόζονται 30-40 χρόνια τώρα στην υλοποίησή τους, όπως κάποιες εκθέσεις κλπ. Κλπ. Αυτά είναι 30-40 χρόνια πριν. Έτσι, με τα δεδομένα εκείνα εκεί, έτσι, εξακολουθεί να τα εφαρμόζει. Όπως έχει μπει και σε μια διαδικασία δημοσίων σχέσεων, κυριολεκτικά δημοσίων σχέσεων, οι οποίες ναι μεν έχουν και κάποιο αυτό το ρόλο τους, αλλά δεν θα είναι, μια, αν θέλετε, μια βάση που θα μπορέσουν πάνω εκεί να αναπτυχθεί η πολιτική που χρειάζεται. Τι εννοείται δημοσίων σχέσεων, δηλαδή ένας επιμελητηριακός θεσμός για το ΘΕΑΘΗ, είναι αυτό λέτε? Ένας θεσμός ο οποίος τα τελευταία 14 χρόνια έχει επιδοθεί σε σημαντικές, αν θέλετε, σχέσεις τέτοιες μορφής δημοσίων σχέσεων. Εγώ θα σας αναφέρω και ένα γεγονός, ότι φέτος κάνανε και τα 100 χρόνια του επιμελητηρίου. Mm-hmm. Εδώ είναι παραποίηση της ιστορίας. Έτσι. Δεν πρέπει, δεν τα είπα ποτέ. Τι εννοείται παραποίηση της ιστορίας? Ότι το επιμελητήριο δημιουργήθηκε και όλη την ιστορία την ξέρω πολύ καλά, σε απόλυτους και χρόνο, έτσι, το 1938. Μην αναλύσω. Λέτε ψέματα, τώρα. Ψέματα λέτε. Εσύ είσαι ψεύτης. Λέτε ψέματα. Κύριε Κουμαντάκη, τώρα, είστε ανιστόρητος. Επειδή λέτε ψέματα και λέτε ότι είστε στο επιμελητήριο. Μα σοβαρά μιλάτε. Χρόνο. Σοβαρά μιλάτε τώρα. Είναι δυνατόν να ανέχομαι εγώ να λέτε αυτά τα πράγματα? Επιδοθήκανε, ναι, σε μια διαδικασία τέτοια, παραποίηση της ιστορίας, έτσι, με πάρα πολλά χρήματα. Είναι πολύ βαρύ αυτό που λέτε όμως, κύριε Παναγιώτη. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο που λέει. Είναι ανεπίτρεπτο. Είναι ψέματα. Είναι ψέματα. Δεν γνωρίζει ο κ. Κουμαντάκης. Δεν γνωρίζει. Βραβεύσεις, παραβραβεύσεις κλπ. Κλπ. Και όλη αυτή η διαδικασία. Τέτοια πράγματα το επιμελητήριο είχε να επιδείξει πολλά πράγματα. Εγώ όμως δεν θέλω ένα τέτοιο επιμελητήριο. Το επιμελητήριο πρέπει να είναι ένα επιμελητήριο το οποίο να είναι προσαρμοσμένο στα καινούργια δεδομένα, τα παγκόσμια καινούργια δεδομένα της οικονομίας, τα οποία επέρχονται σιγά σιγά και στη δικιά μας οικονομία, τα διαρθρωτικά προβλήματα, όπου θα γίνουν αλλαγές που έπρεπε το επιμελητήριο, αντί να έχουν σκεφτεί και να είχαν τη δυνατότητα να σκεφτούν, έτσι, ότι πρέπει, εδώ αλλάζουν τα δεδομένα, πρέπει εμείς να κάνουμε άλλη ορωματική πολιτική, πρέπει να αντλήσουμε από όλο τον κόσμο αυτά τα δεδομένα και να μπορέσουμε πώς να αρχίσουμε να παράγουμε πολιτική για να ανοίξουμε δρόμους
στην επιχειρηματικότητα. Μην, αν θέλετε να τα πω πιο αναλυτικά. Ολοκληρώστε, γιατί έχετε θέσει μια σειρά αποζητήματα που οφείλω να δώσω το χρόνο στον κύριο Αλιφιεράκη, σαν σημερινό πρόεδρο, να απαντήσει. Γι' αυτό το λόγο και μόνο γι' αυτό το λόγο πήρα τη διαδικασία αυτή και αυτή να προχωρήσω με ένα συνδυασμό νέων ανθρώπων, οι οποίοι θα είναι στη φιλοσοφία αυτή, είναι άνθρωποι οι οποίοι θα είναι καθαροί στην κοινωνία μέσα, θα είναι άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν εργασία, θα έχουν επιχειρήσεις, είναι άνθρωποι της πραγματικής οικονομίας, γιατί οι άνθρωποι αυτοί που παλεύουν καθημερινά, μάλιστα, πληρώσουν, είναι αυτοί που ξέρουν την πραγματική οικονομία και μπορούν να παράξουν και πολιτική. Κύριε Αλιφιεράκη, θέλω να απαντήσετε. Είναι βαρύ αυτό το οποίο λέει. Θέλω να απαντήσετε, επειδή είπατε ακριβώς αυτό το χαρακτηρισμό, είναι βαρύ. Είναι βαρύ αυτό που λέει. Ο κύριος Κουμαντάκης, εντέχνος, πλην άκομψε εντελώς, ενώ γνωρίζει ότι το επιμελητήριο ρητάζει τα 100 χρόνια του, έρχεται τώρα παραμονές των εκλογών να πει ότι ξεκίνησε το 1938. Όταν ξέρει ότι υπάρχουν μελέτες τις οποίες έχουν κάνει διδακτορικοί μεταφοιτητές, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με την ιστορία του επιμελητηρίου, έχει αναγνωστεί και έχει διερευνηθεί το αρχείο του επιμελητηρίου το 1924, για να μην σας πω και λίγο νωρίτερα, αλλά επισήμως το 1924 με διάταγμα του Βενιζέλου τότε ιδρύθηκαν τα επιμελητήρια σε όλη τη χώρα. Αυτό δεν το γνωρίζει. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο που και το τεχνικό και το 24, σας παρακαλώ, κύριε Κουμαντάκη, είστε αγράμματος αν λέτε αυτά τα πράγματα και για τα επιμελητήρια. Όχι, με συγχωρείτε πολύ. Όχι, με συγχωρείτε πολύ. Το 1900. Όχι, το κάνει σκόπιμα. Το κάνει σκόπιμα. Το 1924. Παρακαλώ, το 1924 και το τεχνικό επιμελητήριο γιόρτασε φέτος τα 100 χρόνια. Το γιόρτασε το τεχνικό επιμελητήριο. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Για όλα τα επιμελητήρια, λοιπόν, τα επιμελητήρια μπήκαν σε ίδρυση από το 1924 και ήταν και περιφερειακά επιμελητήρια. Αν θέλει, ας το διαψεύσει ο κύριος Κουμαντάκης. Λοιπόν, τόσο καιρό, σε ένα τέτοιο θέμα σοβαρό, προσέξτε, σε ένα τέτοιο σοβαρό θέμα, σε ένα τέτοιο σοβαρό θέμα, ο κύριος Κουμαντάκης το κρατάει να το πετάξει έτσι σαν πυροτέχνημα. Γιατί δεν βγήκε αυτό να το καταγγείλει δημοσίως, να έχουμε κι εμείς τον χρόνο να του δώσουμε τα στοιχεία, να διαβάσει αυτά που πρέπει να διαβάσει. Γιατί είναι αδιάβαστος, δεν έχει διαβάσει καν το άλμπουμ, όλο αυτό που κυκλοφορήσαμε. Έχουν γίνει μελέτες πάνω σε αυτό, έχει γίνει έρευνα. Δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Αλλά δεν θέλει να θυμάται. Θέλει να θυμάται όταν το επιμελητήριο ήταν το εμποροβιομηχανικό επιμελητήριο και όταν ενώθηκε από εκεί και πέρα, ας πούμε, στο οποίο ήρθαν και πιο λαϊκά στρώματα, ο κύριος Κουμαντάκης λέει: έχασε την έγκλη του. Αυτό θέλει να πει ο κύριος Κουμαντάκης. Μάλιστα. Αυτό θέλω να πω. Αυτό θέλεις να πεις. Καταλαβαίνω, εγώ σε διαβάζω. Δεν ξέρεις την καλά ιστορία. Ξέρεις εσύ τώρα, εντάξει. Τα ξέρεις εσύ. Κύριε Δασκαλάκη, τα ξέρεις εσύ. Ήρθες μετά από 23 χρόνια τώρα να θυμηθείς το επιμελητήριο. Θα μιλήσουμε. Αυτό είναι ο στόχος του επιμελητήριου. Μισό λεπτό όμως, κύριε Κακανάκη. Μισό λεπτό. Όταν όμως ακούγονται τοποθετήσεις από όλους εσάς, εγώ οφείλω να δώσω χρόνο σε αυτό που αναφέρω. Όχι, πείτε και εσείς. Κύριε Καρκανάκη, συγνωρίζετε. Κύριε Πεθούδου, γνωρίζετε την ιστορία του επιμελητηρίου. Πείτε τη, σας παρακαλώ. Έχετε δίκιο. Το 1924 ιδρύθηκε. Για να το πείσω. Ωραία. Ήρθε όμως την εκδήλωση. Καταρχήν, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Όλα αυτά τα χρόνια. Τόσες φορές το έχουμε συζητήσει. Να μην πει αυτή την αλήθεια, συγγνώμη. Να μην την πει στα συμβούλια. Ναι, ωραία. Πρέπει να μάθει ακόμα. Τώρα σε παρακαλώ. Άμα μου λέει αυτό, μου λέει το άλλο παρακάτω και τα υπόλοιπα, καταλαβαίνετε ότι δεν θα πάει αυτό. Η αμφισβήτηση του χρόνου ίδρυσης του επιμελητηρίου συζητήθηκε και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Γιατί δεν είπε εκεί. Τι είπατε, κύριε Κουμαντάκη, γιατί δεν διαφωτίσατε το Συμβούλιο. Δεν ήμουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Να ξέρει που είναι. Άλλο αν είπατε. Εγώ ήμουν στο Διοικητικό Συμβούλιο 15 χρόνια. Αν θέλετε να πιάσουμε να συζητήσουμε την ιστορία. Έχετε λόγο εκεί. Γιατί δεν είπατε αυτό. Εσείς τη φέρατε την ιστορία τώρα. Γιατί φοβόσασταν να μην μάθουν ποιοι είναι οι υποψήφοι σας και ασκηθούν πιέσεις. Βεβαίως, και αναφέρατε. Εσείς παρακολουθούσατε τον κύριο Κουμαντάκη, ποιους υποψήφιους έχει. Αναφέρατε. Τους παρακολουθούσατε στον Κάβαξη. Να μην το πει το μεσημέρι. Και τρεβάθηκα. Κύριε Κουμαντάκη, σας παρακολουθούσαμε στον Κάβαξη. Τα λέτε εσείς, εμένα εννοείται. Δεν ήσουν στο ραδιόφωνο, το είπε το μεσημέρι. Δεν ήσουν εκεί. Από πάνω, τρεις ώρες ήσουν από πάνω, τρεις ώρες. Πότε, όταν κάνατε την. Όταν έκανα την εκδήλωση. Δεν ήξερα καν ότι είναι συγκέντρωση και στείλατε παραπολιτικό, ενώ έκανα ραντεβού με υποψηφίους. Γιατί αυτό που είπατε στις καφετέρειες ότι κάναμε.
και μάλιστα, μάλιστα ένιωθα, ένιωθα και πιστεύω ότι είναι δυνατόν κάποιος άνθρωπος εσάς να λειτουργεί με τέτοιο πολιτικό πολιτισμό. Δηλαδή αισθανόμουν πολύ άσχημα. Η φαντασία σας υπερβαίνει. Αφού σε βλέπω από κάτω, σε βλέπω. Απαγορεύεται να είμαι στον Galaxy. Ξέρετε πόσες φορές με συναντήσατε στον Galaxy. Πόσες φορές με συναντήσατε στον Galaxy. Τρεις ώρες ο Μόναχος έπεινε. Εγώ. Λοιπόν, κύριε, τώρα μισό λεπτό. Σας παρακαλώ. Η αλήθεια, κύριε Δασκαλάκη, είναι ότι προσπαθούσαμε να κρατήσουμε κρυφούς τους υποψήφιους μας για να μην σταματήστε. Σε παρακαλώ. Υποβαθμίζετε εντελώς τον εαυτό σας περισσότερο. Ο πολιτισμός σου. Λοιπόν,